Εθελοντές πυροσβέστες, όπου ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο πρώτα Μαμουλάδας, ο οποίος δείχνει το δρόμο και για, ως πρόεδρος της κοινότητας Μαμουλάδας, αλλά κυρίως σαν άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά. Είμαι πολύ περήφανος που πλέον ανήκω στην εθελοντική πυρόσβεση της Ναυπάκτου. Ο λόγος που ξεκίνησε ήταν καθαρά γιατί ξεκινήσαμε πέρυσι από το χωριό να φτιάξουμε μια εθελοντική ομάδα. Αλλά για να μπορέσω να γνωρίζω περισσότερα πράγματα, πλέον έχω ενταχθεί στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο μετά από 20 μέρες εκπαίδευσης, πρακτικής και θεωρητικής, γνωρίζω αρκετά πράγματα. Πώς νιώθετε ότι αυτό το καλοκαίρι θα συμμετέχετε ενεργά στην πυρόσβεση, και να πούμε ότι δεν είναι μόνο η πυρόσβεση, είναι πολλά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν, που βοηθάει η πυροσβεστική μάλλον καλύτερα. Ναι, σίγουρα ο εθελοντισμός χρειάζεται γενικά από όλο τον κόσμο, σε οτιδήποτε είναι αυτό να κάνουμε. Ειδικά τώρα για τις πυροσβέσεις και με τις καταστροφές που έχουν γίνει όλο αυτόν τον καιρό και τα προηγούμενα χρόνια, το οτιδήποτε μαθαίνουμε, όπως ήταν τώρα και ο εθελοντισμός, πάνω στην πυρόσβεση είναι σημαντικό για μας και για γενικά να έχουμε να πούμε και να βοηθήσουμε και τον έξω κόσμο με κάτι παραπάνω που έχουμε μάθει εμείς, που έχουμε τουλάχιστον στην εκπαίδευση που κάνουμε, θα είναι χρήσιμο πιστεύω και μπορούμε να συμβάλλουμε δυναμικά. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι ο εθελοντής πυροσβέστης έχει τα καθήκοντα που έχει και ένας μόνιμος πυροσβέστης. Πριν είδαμε εθελοντές, μόνο άντρες, αλλά είναι και μέσα στην εθελοντική ομάδα αυτή που υπάρχει τώρα πλέον στην πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου και δύο κοπέλες. Καταρχήν, να πούμε πώς πήρατε αυτή την απόφαση να συμμετέχετε, γιατί η περιοχή μας έχει δείξει ότι έχει και πυρκαγιές και πλημμύρες, αλλά και πολλά άλλα που συμβαίνουν. Ο εθελοντισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Θα έπρεπε να υπάρχουν χέρια εθελοντικά σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην πυροσβεστική υπηρεσία. Εγώ προσωπικά, η πυροσβεστική υπηρεσία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι οι πρώτοι που θα βρεθούν σε οποιοδήποτε συμβάν. Οπότε πήρα και την απόφαση να ξεκινήσω εθελοντικά στην πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπάκτου, και για να υπάρχουν έξτρα χέρια και για να πάρω εγώ τις εμπειρίες και για να μπορέσω να βοηθήσω όπου είναι δυνατόν. Νιώθεις ότι που συμμετέχεις σε αυτή την εθελοντική ομάδα που σε λίγο καιρό θα είναι στο πλευρό των πυροσβεστών για να ενισχύσει την οποιαδήποτε προσπάθεια χρειαστεί? Νιώθω πάρα πολύ όμορφα, γιατί έχω γνωρίσει πολύ καλά παιδιά με τα οποία θα κληθώ να συνεργαστώ. Αναφορικά με τους εκπαιδευτές μας, είναι όλοι εξαίρετοι. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε μοιραστεί μαζί μας τις εμπειρίες τους και πιστεύω ότι θα φανούν πολύ χρήσιμες. Και νιώθω έτοιμη να ξεκινήσω κι εγώ να προσφέρω στον τόπο μου, στους συνανθρώπους μου, τη βοήθειά μου. Αυτά που μαθαίνετε όλο αυτό τον καιρό, κυρίως θα πρέπει να στέλνετε και κάποια μηνύματα σε ανθρώπους που κάνουν κάτι λάθος. Παράδειγμα, που βάζουν πυρκαγιές όταν έχει ισχυρούς ανέμους. Πιστεύετε ότι όλο αυτό θα το περάσετε και στον έξω κόσμο, εκτός που θα μάθετε εσείς να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια? Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι μπορεί να γίνει λάθος και για μας τους ίδιους, καθώς όλοι ασχολούμαστε και στην περίοδο την επικίνδυνη με χωράφια και με τα λοιπά. Όπως επίσης μπορούμε σίγουρα να βοηθήσουμε πλέον με τις γνώσεις που παίρνουμε σε κάτι που μπορεί να δούμε στο δρόμο άμεσα, ενώ πριν θα έπρεπε να περιμένουμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Θα συμφωνήσω με την συνάδελφο. Σχετικά με τους αξιωματικούς μας και τους εκπαιδευτές στο πυροσβεστικό σώμα, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι σαν γυναίκα πραγματικά δεν υπάρχει διάκριση φιλετική, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι στο σώμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μας έχουν δώσει ό,τι ακριβώς δίνουν και στους άντρες συναδέλφους. Επίσης, μας έχουν δώσει και απίστευτη υποστήριξη και πραγματικά δεν βλέπουν καμία διαφορά μεταξύ μιας γυναίκας πυροσβέστη και ενός άντρα. Είμαστε όλοι χρήσιμοι.